Γεια σου κόκλα. Περίμενε κόκλα, δεν ξεκινήσαμε. Τι θα βάλεις για βλούμες, καθά θα βάλεις. Φαίνομαι διπλάσιο από σένα. Υποσύγουμε. Είμαι που έχω αδυνατήσει γιατί έχω βγάλει τα φρύδια μου. Κι εγώ αδυνάτησα. Κι εγώ αδυνάτησα. 7-7 αλουλού, 7-7 1-2, 7-7 αλουλού, 1-2. Καλώς ήρθατε και εγώ μια φορά πίσω στο κανάλι μου. Έχω μαζί μου την Κατερίνα. Την έχετε ξαναδεί γιατί είναι η Κατερίνα η φωτογράφος μου, την έχετε δει στα vlogs στα Fashion Weeks. Και λίγο ο κόσμος με βλέπει στον δρόμο και με αναγνωρίζει πια. Είσαι πλέον διάσημη και εσύ. Σας έχω κάνει όλους διάσημους. Όλους διάσημους και κόκκινες. Σήμερα σας ήρθαμε με ένα βίντεο το οποίο το είχε προτείνει η Κατερίνα εδώ και καιρό. Και τώρα που πήγα ταξίδι στην Γερμανία, βόλεψε πάρα πολύ. Σας έχω λοιπόν ένα βίντεο στο οποίο θα δοκιμάσουμε περίεργα γερμανικά γλυκά. Και επειδή ήταν ιδέα της Κατερίνας, είπαμε να το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να δοκιμάσεις ό,τι περίεργο έχω βρει? Σαν έτοιμη από καιρό νιώθω. Και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Λοιπόν, τα έχω μαζεμένα όλα εδώ πέρα, σε αυτή τη σακούλα. Πες μου με τι θέλεις να ξεκινήσουμε. Θέλεις να βάλεις εσύ το χέρι σου μέσα, ας πούμε, ή να διαλέξω εγώ στην τύχη? Πάμε να αλλάξει. Ωραία, βάλε. Διάλεξε. Εγώ είμαι και καλιασμένη. Τι βρωμάει. Ελπίζω να μην βρωμάει κάτι που έχει σακούλα μέσα. Ναι. Α, ωραία. Έκανες μια εύκολο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω φέρει αυτήν εδώ τη σοκολάτα, η οποία είναι η Rittersport. Τις ξέρεις αυτές τις σοκολάτες. Αλλά ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει η γεύση αυτή, που δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, η οποία λέγεται Zitronen Waffel. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Die Waffeln. Die Waffeln. Waffel. Πρέπει να είναι με βάφλα με λεμόνι. Ναι, σιτρονέλα γεύση αντικουνουπικό. Αχ, τι ωραία! Σε περιμένω να βάσκεις. Τίμιο λεμόνι. Γενικά, εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ λευκή σοκολάτα. Καλή είναι αυτή. Σ' αρέσει. Να. Και γενικά δεν μου αρέσει και πολύ το λεμόνι στα γλυκά. Αλλά είναι ωραία. Βέβαια το λεμόνι δεν σου θυμίζει λίγο ψεύτικο λεμόνι? Δηλαδή, ζαχαρωτό. Λίγο ναι. Ένα 6. Ναι, και εγώ τόσο θα βάλω. Δεν τρελάθηκα. Λοιπόν, διαλέγω εγώ τον ναι. Αχ, τέλειο! Λοιπόν, βρήκα αυτά εδώ, μισό να σας τα δείξω. Βρήκα αυτά εδώ τα σοκολατάκια, τα οποία είναι από την Chupa Chups. Δεν έχω ξαναβρει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, έχεις δει ποτέ? Τίποτε αυτό τι είναι? Φαντάζομαι ότι είναι σαν πουράκια μικρά και μέσα έχουν σοκολάτα. Και μέσα έχουν φράουλα. Ναι. Φυσικά και δεν γράφει στα αγγλικά τι είναι. Είναι κάπως έτσι. Φαντάζομαι ότι μέσα έχει ζουμί. Οπότε. Παίρνει ένα πιάτο. Α, είναι πολύ ωραίο. Νιώθω ότι τρώω πάρα πολύ ζάχαρη. Ναι. Εγώ τα γλυκά δεν τα θέλω πολύ γλυκά γενικώς. Αυτό είναι πολύ γλυκό. Όχι, εμένα μου αρέσουν τα πολύ γλυκά γλυκά. Όντως είναι πολύ γλυκό. Τσάρες, ας πούμε. Πολύ ζάχαρη. Πολύ γλυκό. Πάρα πολύ γλυκό, ανεφέρον. Πόσο βάζουμε? Θα βάλω 6,5 για να το διαφοροποιήσω. Εντάξει, λίγο από το προηγούμενο που δεν τρελάθηκα. Έλα, διαλέγεις εσύ. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Μπαμπλ. Μπαμπλε, ρέμπλετ. Γάμπλες. Γάμπλες. Λοιπόν, ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Φαντάζομαι ότι είναι μπιλάκια. Και πρέπει να είναι από αυτά που σκάνε στο στόμα. Ναι, είναι σαν Big Bubble. Απλά σε μικρά κομματάκια. Και θυμίζει και λίγο εκείνα τα ρολά με τις τσίχλες. Ναι. Αδιάφορο, 5. Εγώ θα βάλω 6. Λοιπόν, ναι, έπιασα κάτι περίπου σοκολατένιο. Λέγεται Pick Up. Είναι αυτό εδώ. Είναι μπισκότα σοκολατένια, φαντάζομαι. Και από μέσα έχουν άσπρη σοκολάτα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πήρα άσπρη σοκολάτα, εφόσον τη χαίρουμε. Αλλά μάλλον φάνηκε. Μου αρέσει πολύ. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η λευκή μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Η σοκολάτα μέσα δεν είναι κρέμα σοκολάτα. Είναι σκληρή, είναι σαν σοκολάτα κανονική. Δεν είναι πολύ έντονη η γεύση του. Είναι πολύ απαλή η γεύση. Ανούσιο δεν το χαρακτήριζα. Α, μέτριο. Πόσο θα βάζεις? Εγώ 4. Ναι, νομίζω ναι. Λοιπόν, προχωράμε σε ένα πράγμα το οποίο μου θύμισε πλαστελίνη όταν το είδα. Είχα πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι είναι. Είναι grüne Apfel Geschmack. Αχ, ας με διορθώσω. Και πώς λέγεται? Knabber Espapier. Ένα κανελόνι. Λαζάνι το κάνεις. Τι είναι αυτό? Λαζάνια με γεύση πίνα.
Σαν να τρως χαρτί. Τι νόστιμο πρέπει να είναι. Πεντανόστιμο φαίνεται. Απέσιο. Γιατί, τι είναι. Δεν πίστευα ποτέ ότι αν έκανα βίντεο με γλυκά, ότι κάτι δεν θα μου άρεσε. Πίστευα ότι όλα θα μου άρεσαν. Δηλαδή μου την έδιναν αυτοί που κάθονταν και βράζουν. Μια μία δεν με αρέσει πολύ. Αλλά πραγματικά αυτό είναι μία. Αν είναι ένα ανούσιο. Εντελώς. Ένα φύλλο χαρτί. Με ούτε καν γεύση δεν έχει. Ούτε γεύση μήλου. Μηδέν. Έχει μια επίγευση μήλου. Θα διαλέξω εγώ τώρα. Όταν καλά διαλέξω εγώ. Ευτυχώς. Ευτυχώς σοκολάτα και αυτή εδώ από την φωτογραφία καταλαβαίνω ότι είναι μια σοκολάτα με, με πιστάτσιο. Όπως λέγεται πιστάτσιο, φιστίκι. Και εμένα γενικά μου αρέσει το φιστίκι. Και εμένα. Σαν πίκρα αμύγδαλο είναι. Ναι. Έλα, έχω ένα μαλακτικό το... μαλλιόν με αυτή τη μυρωδιά. Πόσο δώσουμε? 3 με το ζόρι. Πολύ αυστηρή είμαι τελικά. Θα βάλω 4. Να το προσπαθήσω λίγο παραπάνω. Αυτό. Αυτό παιδιά, αν δεν είναι ωραίο αυτό, δεν μπορώ. Αυτό είναι με στυλέ. Κάραμακ. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι με καραμέλα. Δεν γίνεται μια σοκολάτα με καραμέλα να μην είναι ωραία. Συμφωνώ. Δεν γίνεται να με έχει απογοητεύσει τόσο πολύ η Γερμανία. Πάλι λευκή πύρα. Είναι αυτό εδώ. Την καραμέλα δεν την ένιωσα πουθενά. Εγώ την κατάλαβα λίγο. Πόσο την βάζουμε? Ένα 7, 6. Ναι, θα βάλω και εγώ 7. Πήγα σε μια σοκολατερία στη Γερμανία και πήρα διάφορα σοκολατάκια. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ακριβά παρόλα αυτά. Και πήρα και δύο σοκολάτες, οι οποίες η μία δεν ήξερα καν τι είναι, δηλαδή αυτή εδώ. Θα σας τη φέρω κοντά να τη δείτε. Η άλλη έγραφε Apfelstrudel. Ευτυχώς. Είναι γάλα. Μοιάζει με σοκολάτα κιόλας. Αχ, μακάρι να είναι ωραία. Είναι μπουένο μια αυτή σκηνή. Αλλά ανησυχώ γιατί είχε πολλά περίεργα εκεί πέρα. Ναι. Σ' από το μύριζε. Τι είναι αυτό. Θα το γκουγκλάρουμε. Λικέρ αυγό. Ορίστε. Νταν, νταν, νταν. Του βάζω ένα 6. Δεν είναι και κακό, αλλά ναι, πουλό. Τόσο κι εγώ νομίζω. Πουλό γλυκό. Έλα, αυτό φαίνεται καλό. Αυτό, γενικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η σοκολάτα με τη μέντα. Μυρίζει λοδόκραμα. Απέσιο. Μπορώ να το σκίζω. Ναι. Είναι σαν τη γέμισε με λοδόκραμα πραγματικά. Ενώ η τρία γάλα εγώ είχαν πολύ λίγη μέντα μέσα και ήταν πολύ διακριτικό. Χάλι, μηδέν. Εσύ. Μηδέν. Λοιπόν, θα πάω πάλι στο μακρόστενο. Μάλιστα. Θα διαλέξω, εν πάση περιπτώσει, αυτό το σχήμα. Το οποίο είναι το Apfelstrudel. Και έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ωραίο. Βρωμάει λίγο. Δεν σου βρωμάει. Μίλω. Πώς γίνεται μια σοκολάτα να σου θυμίζει τορτελίνια με γευστήρι? Απέσιο! Αυτό, αυτό πιστεύω θα είναι καλύτερο. Αυτό νομίζω πάλι τέτοιο είναι. Ζαχαρωτό. Πάλι ζαχαρωτό ή μαστίχα. Λοιπόν, τσίχρι. Είναι... Α! Αγγλικά! Balls. Δεν λέγονται. Rocket balls. With sour powders, strawberry taste. Μάλιστα. Με κάτω να μην δύο. Θεόξινο. Τέλειο. Σαρζέ. Ναι, βάζω 10. Έτσι. Και δύο λεπτά άλλα πήγαν κατά διόλου, οπότε 10. Μου καθάρισε και τη γεύση από την άλλη την απεσιότητα. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι, είναι από την Cadbury. Σίγουρα είναι ωραίο αυτό. Δεν γίνεται, γιατί νομίζω δεν είναι κιόλας γερμανική εταιρεία, οπότε υπάρχει ελπίδα. Ναι. Λέγεται Carly Warly. Σωστά το διαβάζω. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων. Αχ, μακάρι Παναγία μου. Τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι. Πρέτσελ. Επιτέλους. Πολύ ωραίο. Λάει φουλ στα δόντια. Ναι, δηλαδή τώρα τα δόντια μου έχουν balls. Αυτά. Σκούτελ. Και αυτό εδώ. 10. 8. Ωραία. Τσίχλα. Δεν ξέρω. Στο γκμούν που πήγα εγώ τώρα στη Γερμανία, η πόλη έχει σήμα το μονόκερο. Είναι το σύμβολο της πόλης.
Και έχει παντού μονότερο. Πώς θα το πιάσεις πολύ. Ναι, ενθουσιάστηκα. Και αυτό είναι με μονότερο, οπότε το πήρα. Πρέπει να είναι σαν αυτές τις γλώσσες, τα ζαχαρωτά. Αυτό είναι που λέγαμε πριν. Ελπίζω να είναι γλυκόξινο, να μην είναι γλυκό. Ναι, είναι τέλειο. Αυτό είναι. Το έχουμε εδώ αυτό. Θα βάλω 9. Θα βάλω 8. Για το τέλος έμεινε αυτό εδώ το αναψυκτικό, το οποίο πιστεύω ότι είναι υγρή ζάχαρη. Ναι, αυτό δεν θα μου το πεις. Δεν πιστεύω ότι έχει κάτι άλλο. Είναι αυτό εδώ. Α, δεν είναι σαν ζάχαρη, είναι σαν νερό με γεύση... Ναι, το ανακατέψαμε καθόλου πριν. Φρούτο. Αδιάφορο. Ένα νερό με λίγο γεύση... φράουλα. Με λίγο γεύση, ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι γεύση είναι αυτή. Ωραία. Τέλεια. Αυτά λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Επίσης μπορώ να σας κάνω και βίντεο με snacks από Ιαπωνία. Με το φίλο μου τον Ρωμανό που πήγε στην Ιαπωνία, έχει πάρει snacks και ελπίζω να ζούνε ακόμα, γιατί έχει και πολύ καιρό που τα πήγε και τα πήρε. Αν θέλετε να δείτε ένα βίντεο με ιαπωνικά snacks, να μου τα πείτε, να μου το γράψετε από κάτω στα σχόλια. Αυτά από το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε να του δώσετε ένα like και δείχνω 2, 4, χαμός. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί κάθε Κυριακή ανεβαίνει καινούργιο βίντεο. Να με βρείτε σε Instagram και Facebook. Επίσης να βρείτε και την Κατερίνα που είναι η φωτογράφος μου. Και εδώ θα δείτε το Instagram μας. Να μας ακολουθήσετε γιατί είμαστε φανταστικές. Καθόλου ψώνιο. Είστε, girl. Αυτά λοιπόν από εμάς. Από εμάς, ναι. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Πολλά φιλιά.